έλεγε μια φίλη μου, μα θα πεις πάλι τα ίδια με τον ίδιο τρόπο μέχρι να μάθω τα ποντιακά. Η ιδέα είναι ότι θα έχουμε και άλλες εφαρμογές, αλλά οι μερικοί από εσάς που δεν το έχουν δει ποτέ θα το μάθουν για πρώτη φορά. Δεν μας πειράζει, ούτως ή άλλως στην πατρίδα πρέπει να ασχολούμαστε με όλους. Επιπλέον, επειδή έχω και τον φίλο μου τον Σάκη, που τώρα τον ψάχνω διακριτικά, έχει μετακινηθεί όπου να είναι όπως πάντα. Άρα δεν πειράζει, βλέπεις για τον Σάκη μπορώ να το πω πολλές φορές και θα ξαναεμφανιστεί σε κάποια φάση όταν θα ζεσταίνεται λιγότερο. Ο Ζεόρυθρος λοιπόν είναι σημαντικό να το ξέρουμε και στην περιοχή της Κομωτινής, γιατί βλέπω και έναν άλλο φίλο εκεί πέρα που ξέρει ότι είναι κτήματα. Βέβαια ασχολείται και με εισόδημα, αλλά όλοι πιάσετε το υπονοούμενο. Είναι καλό να το ξέρουμε, γιατί υπάρχουν πολλές εφαρμογές, βλέπουμε την απόδοσή του. Είμαστε σε περιοχές που μπορούν να το χρησιμοποιήσουν, γιατί υπάρχουν θέματα με ασθένειες όπως είναι ο δάκρος. Και κατά συνέπεια είναι καλό να το ξέρουμε αυτή την περίοδο και να το εφαρμόσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Υπενθυμίζω λοιπόν αρχικά σε όλους σας ότι ο Ζεόρυθρος είναι ένα πέτρωμα. Είναι πολύ σημαντικός για τα ελληνικά δεδομένα. Ούτε ο Θεός δεν είναι ο άνθρωπος. Ωραία, μπράβο, μια χαρά. Για τα ελληνικά δεδομένα που είναι κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο δεν ήταν γνωστό πριν μόνο και μόνο μερικές εβδομάδες, από την 1η Ιουλίου έχει δοθεί άδεια έρευνας στην περιοχή των Πετροτών, που αυτό μας επιτρέπει σιγά σιγά να περάσουμε και στην άδεια εξόρυξης και κατά συνέπεια στην εφαρμογή και την ανάπτυξη ενός πλούτου που υπάρχει στην Ελλάδα. Σας υπενθυμίζω ότι στη Δράχη έχουμε πάνω από 80 εκατομμύρια τόνους ζεόλιθο. Είναι κλινοκτυλόλιθος, δηλαδή είναι η ποικιλία που μας ενδιαφέρει το περισσότερο για όλες αυτές τις εφαρμογές και εμείς είμαστε σε μια περιοχή όπου λέμε συνεχώς ότι δεν υπάρχει ανάπτυξη, ότι δεν έχουμε ιδέες, δεν έχουμε πλούτο. Και βέβαια είναι απλώς επειδή κοιμόμαστε από πάνω. Άρα φανταστείτε λοιπόν ότι έχετε κάποιον που κοιμάται πάνω από την κουβέρτα του και κρυώνει. Λογικό είναι. Άρα εδώ η Θράκη είναι πολύ πλούσια και επιπλέον, για να μην μπερδευόμαστε, μιλάμε για ορυκτό πλούτο. Άρα δεν μιλάμε για μέταλλο, κατά συνέπεια δεν μιλάμε για καμία χημική επεξεργασία. Μπορεί να γίνει η εξόρυξη μόνο και μόνο με σκαφέα και στη συνέχεια με σπαστήρα μέχρι να φτάσουμε στις σκοπομετρίες που θέλουμε. Επιπλέον, ο ζεόρυθρος είναι ένα φυσικό προϊόν το οποίο προέρχεται από ηφαίστειο και το ηφαίστειο όταν βγαίνει η λάβα του και είναι ηφαιστειακής προέλευσης, πολύ καλή ανάδραση, επιτρέπει να έχουμε ποσότητες οι οποίες πρώτον είναι μεγάλες στη Θράκη. Το επίκεντρο του ηφαιστείου που βρίσκεται υπεύθυνο για την παραγωγή της Θράκης είναι στην Βουλγαρία και η παραγωγή που έχουμε στην Θράκη είναι πολύ υψηλής περιεκτικότητας, δηλαδή μιλάμε για ζεολιθικό τόφο, αυτό που βλέπετε εδώ. Και όλα που έχουμε και αυτή η πέτρα ή μόνο που έχουμε όλες τις πέτρες. Εδώ είναι όλες τις πέτρες. Όποιος δεν παρακολουθεί, λοιπόν, αυτό πέτρεμα θα σας το δώσω στη συνέχεια. Να θυμάστε λοιπόν ότι αυτός είναι ο ζεόλιθος και μάλιστα αυτός ο ζεόλιθος είναι Θράκης, είναι εδώ, δηλαδή ενώ ο Θρακιώτικος. Το λέω και στο φίλο του Σάκη που ξαφνικά εμφανίστηκε εδώ με τον συνάδελφό του, τον μικρό κροκόδιλο. Άρα η ιδέα ποια είναι. Είναι ότι ο ζεόλιθος υπάρχει, το έχουμε και έχουμε μια πολύ υψηλή περιεκτικότητα. Μιλάμε για περιοχές που έχουν 95, 97 και 98% κλινοκτυλόλιθο. Άρα, θα σας το δώσει να το πιάσετε ο Γιώργος, πάρε και αυτό εδώ, ή μόνο κρατάω εγώ αυτό εδώ για να κάνω τα δικά μου. Ο ζεόλιθος μας επιτρέπει, όπως το βλέπετε και στην εικόνα, να έχουμε στρατηγικά αποθέματα. Άρα, γιατί μιλάμε για στρατηγικά αποθέματα, γιατί η Θράκη έχει πάνω από 80 εκατομμύρια τόνους ετήσια κατανάλωση στον κόσμο. Α, η κυρία, πολύ καλή κίνηση. Είναι ναι, μίλησε λίγο. Από ότι απορροφά τις μυρωδιές. Σωστά. Άρα έχει ενδιαφέρον όταν οι άνθρωποι ξέρουν ότι απορροφά τις μυρωδιές μυρίζουν αν μυρίζει. Και θα δεις ότι όντως πρώτον δεν μυρίζει, είναι άοσμος και είναι και άγευστος, αλλά μην το βλέπεις να βλέπεις τζούρι, δεν είναι ανάγκη.
Έχω πετραδάκια μετά, είναι πιο απλό. Έχει σημασία να το δούμε αυτό σαν ιδιότητα. Άρα έλεγα ότι είναι στρατηγικό απόθεμα με την έννοια ότι μπορεί η θράκη να τροφοδοτήσει από μόλι 20 χρόνια τη παγκόσμια κατανάλωση. Αυτά μιλάνε για στρατηγικά αποθέματα και όχι απλώ ότι έχουμε μερικέ πέτρε σε μια περιοχή. Αν είχαμε μόνο αυτό, δεν θα το κάνουμε. Ο Ζόριθρο ανακαλύφθηκε το 1756 και θέλω λίγο να μπείτε στην στη διαδικασία του επιστήμονα που τον ανακάλυψε. Άμα σας πω τώρα ότι είναι γεμάτος τρύπες, γεμάτος νερό και ότι είναι λευκός, θα δυσκολευτείτε να πείτε ναι. Μ' αρέσει που κανονικά είστε Έλληνες και είστε σε αντίδραση εκεί. Είναι αυτονόητο ότι θα λέγατε όχι, αφού φαίνεται τα παιδιά, γιατί μα είστε τόσο μαζεμένοι. Φέρετε ξένους. Α, είναι από την Κρήτη, γι' αυτό δεν είναι. Άρα, να ξέρετε ότι εδώ έχουμε και τον Κωστή που είναι παρεμπιπτόντως και βουλευτής και είναι και υπεύθυνος για θέματα ζεολίθου. Άρα θα το δούμε στη συνέχεια κατά πόσο ανταποκρίνεται. Ο ζεολίθος είναι λευκός, απλώς εδώ θα σας φαίνεται πράσινος, επειδή είναι ζεολιθικός τόφος, άρα είναι ανάμειξη με άλλο πέτρωμα, το οποίο είναι πράσινο, 1% και μας δίνει αυτή την εντύπωση. Τώρα, άμα σας πω ότι είναι γεμάτος τρύπες, πάλι θα μου πείτε είναι λίγο δύσκολο. Επιμένω πάνω σε αυτό. Οι οπές που έχει ο ζεόρυθρος είναι 8 με 12 άγστρων, άρα είναι πολύ μικρή τάξη μεγέθους και αυτό μας επιτρέπει να έχουμε ένα μοριακό φίλτρο, πάρα πολύ αποτελεσματικό, που οφείλεται ακριβώς σε αυτό μέγεθος. Να καταλάβετε για όσους δεν το πιάσανε την πρώτη του άγστρο, είναι ότι παίρνετε ένα χιλιοστό, το διαιρείτε δια 1000, ξαναδιαιρείτε δια 1000 και ξανά δια 10 και τότε έχετε την τάξη μεγέθους. Γι' αυτό δεν το βλέπετε. Το άλλο, ο ζεόρυθρος σπάζει εύκολα. Το βλέπετε εδώ και με αυτές εδώ τα σχήματα της ευθείας. Όταν το βλέπετε, μπορεί να μην είστε στην εντυπωσιάζει, εδώ σας δείχνω και τρεις εικόνες. Γιατί όπως ξέρετε, όταν, επειδή είμαστε όλοι Έλληνες, είναι πολύ απλό. Όταν ανακαλύπτουμε τον ζεόρυθρο, λέμε τι είναι αυτό, μετά βλέπουμε ζεόρυθρο παντού σε κάθε κατάλληλο. Άρα, λοιπόν, το πιο πιθανό είναι να μην έχετε παντού σε κάθε πέτρα ζεόρυθρο, το πιο πιθανό είναι όμως να μην εντοπίσετε το ζεόρυθρο όταν θα τον δείτε. Αυτές εδώ είναι όλες αποχρώσεις από ζεόρυθρο. Αλλά αυτός εδώ είναι από τα πετρωτά, είναι αυτός είναι από μεταξάδες. Παραδοσιακά, για να κλείσουμε λίγο με τους στρατιώτες, ότι σας είπα αρχικά ότι ο επιστήμονας που τον ανακάλυψε ήταν Σουηδός και είναι αυτός που έδωσε το όνομα του ζεόρυθρου. Δύο ελληνικές ρίζες είναι να φτιάξει μια σουηδική λέξη που λέγεται ζεόρυθρο. Παραδοσιακά λοιπόν οι θρακιώτες τι ήξεραν. Οι θρακιώτες είχαν παρατηρήσει το εξής, ότι όταν βρίσκαν αυτές τις πέτρες μέσα στο χωράφι τους, συμφέρεται της αφήγης μέσα. Δηλαδή υπάρχει και γνώση της παράδοσης, αλλά συμφέρεται της αφήγης μέσα και άμα τις βγάλεις, τότε η παραγωγή σου μειώνεται. Ενώ κλασικά ένας αγρότης όταν βρίσκει πέτρες, το πρώτο πράγμα που κάνει τις βγάζει. Δεύτερον, παρατήρησαν αυτό που έκανε και η κύρια, διακριτικά, με τη λωρίδα του Νόιμπης, ότι όταν βάζουμε ζεόρυθρο, απορροφάει τις οσμές. Άρα τι έκανε, μεταξάδες, άμα πάτε, η Δημαρχία, η Στάβλη και η Εκκλησία είναι φτιαγμένα όλα με ζεόρυθρο. Άρα στους Στάβλους έχετε Στάβλους που δεν μυρίζουν. Δεν μιλάω για κανένα. Αυτό σημαίνει πρακτικά τι. Σημαίνει ότι έχει κάποια ιδιότητα που δεν ήξεραν να καταλάβουν, δεν είχαν κωδικοποιήσει ποια ήταν αυτή, αλλά πάνω στο υπάρχει αυτή η ιδιότητα. Το άλλο που είχαν καταλάβει είναι ότι όταν βάζει τέτοια πέτρα μέσα σε ποτίστρα, για να πιούν τα άλογα, τα ζώα κλπ., δεν γίνεται αυτή η πρασινά. Μετά συνδυάσαμε αυτή τη γνώση την παραδοσιακή με την επιστήμη και την τεχνολογία και καταλάβαμε ότι αυτή η πέτρα την οποία μιλάνε όλοι οι θρακιώτες είναι ο ζεόρυθρος. Άρα ήταν μια έκπληξη ότι υπήρχε τόσο ζεόρυθρος εδώ και να ξέρετε πόσο μεγάλη είναι η έκπληξη όταν κάνω διαλέξεις για το ζεόρυθρο, γιατί δεν είναι μόνο εδώ που λέω τα ίδια, τα λέω και αλλού, μου λένε μα έχετε τόσο πολύ ζεόρυθρο. Γιατί δεν ξέρουν καν, επειδή βέβαια εμείς είμαστε λίγο, πώς να το πω, πήρε παραδολόγιο. Δεν κάνουμε τίποτα. Αλλά το αφήνουμε εκεί πέρα για την επόμενη τριχιλιετία και βέβαια κανένας δεν έχει πάρει βρέφα ότι οι Έλληνες είχαν ζεόρυθρο. Άρα ήξερα ότι μπορεί και να υπάρχει, αλλά όχι τόσες ποσότητες. Όταν μετά τους μίλησα
Προσέξτε τώρα, σε εργαστήριο της Γαλλίας που ασχολείται εδώ και 25 χρόνια με ζεολογία. Όταν τους μίλησα την περιεκτικότητα που έχουμε εμείς, ξαφνιάστηκαν. Γιατί κανονικά αυτές τις περιεκτικότητες είναι αυτές που παίρνουν τεχνητό ζεολογικό. Εδώ είναι φυσικό. Όλες αυτές οι πέτρες είναι από την Τράκη, Πετροτά, αλλά όταν λέμε ζεόλιθο, Βόρειο Έγκλο, Πετροτά, Πεντάλοπο, οι Μεταξάδες και τώρα υπάρχει βέβαια και Κύρκης, αλλά κοντά στην Αλεξανδρούπολη. Ξέρω ότι είσαστε στην Κομωτινή, κατά συνέπεια είναι σε ξένη χώρα, αλλά τέλος πάντων, για όλους τους άλλους Έλληνες που ονομάζουμε Θράκη. Λοιπόν, το κοίτασμα είναι με αυτόν τον τρόπο, αλλά να ξέρετε ότι ο ζεόλιθος χρησιμοποιείται ήδη από τον ελληνικό στρατό, αλλά χρησιμοποιείται τις δύο ιδιότητες του ελληνικού και του στρατού. Ο στρατός ο ελληνικός επίσημα παίρνει μπάζα, με τα οποία καλύπτει, με τα οποία καλύπτει τους δρόμους για να μην λασπώνουν, άρα έχετε λάσπες παντού εκτός από τους δρόμους που έχουν βάλει ζεόλιθο. Επίσημο ο στρατός δεν παίρνει ζεόλιθο, παίρνει μόνο μπάζα, αλλά πρακτικά παίρνει μόνο ζεόλιθο από τα μπάζα που επιλέγει. Κανονικά μήπως και στα όπλα και τα λοιπά βάζουν ζεόλιθο για να τραβάει για μη σκουριά με τα λοιπά. Ναι, μα το χρησιμοποιούμε και για το πετό. Στο πετό βάζουμε ο ζεόλιθος, το 80% του ζεόλιθου, του φυσικού, πηγαίνει κατευθείαν στο πετό. Άρα στο πετό έχουμε έναν πετό που έχει ζεόλιθο και είναι πιο ανθεκτικό, πιο ελαφρύ και δεν σκουριάζουν τα σίδερα όταν είναι πετό. Εδώ σας δείχνω απλώς ότι το κοίτασμα ζεολιθικό είναι άμεσα προσβάσιμο και έχουμε εδώ και τον Δημήτρη που τώρα αρχίζει να κάνει μελέτες πιο σκληρές με διάφορα εργαλεία και όργανα από το ΤΕΙ Καβάλας, το οποίο αυτό μας επιτρέπει τι? Μας επιτρέπει να δούμε ότι όλες αυτές οι πέτρες που είναι ζεολιθικοί τόποι έχουν μεγάλη περιεκτικότητα και είναι άμεσα προσβάσιμη, ενώ είναι επιφανειακό το κοίτασμα. Περιοχή Κύρκης, να ξέρετε ότι τα τρία που βλέπετε τα μπλε είναι λόφοι και τα τρία που βλέπετε με πράσινο είναι εκεί που βρίσκεται το κοίτασμα για ζεόλιθο. Άρα φανταστείτε τώρα ότι είναι 3,5 χιλιόμετρα σε μήκος και εδώ είναι που θα γίνει η άδεια από το Δήμο Αλεξανδρούπολης, άδεια έρευνας. Κοντά στα Λατομία, οι πέτρες στην περιοχή, βλέπετε ότι είναι λίγο δευτερικό το χρώμα πάλι, αλλά είναι του ίδιου τύπου, εδώ είναι η περιοχή. Τώρα, για τους συνθετικούς ζεόλιθους έχουμε πάνω από 150, άρα άμα μπείτε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ζεολίθων Επιστημονικής, θα δείτε ότι έχετε αυτά τα τρία γράμματα κάθε φορά. Κάθε τρία γράμματα που βλέπετε είναι ένας ζεόλιθος. Άμα κλικάρετε στο διαδίκτυο, θα βρείτε την κρυσταλλογραφική του δομή και πώς τον παράγουμε. Ο δικός μας ο ζεόλιθος είναι του τύπου Ευλανδίτη, είναι αυτό εδώ. Τώρα, όσο αφορά τα συστατικά, εδώ σας μιλάω για ζεόλιθο. Μία από τις φυσικές ποικιλίες είναι ο κλινοπτυλόλιθος. Όλοι οι ζεολίθοι χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι έχουν εδώ πυρίτιο ή αργύριο, ενώ ο κλινοπτυλόλιθος έχει νάτριο, κάλιο και ασβέστιο. Προσέξτε, για όσους από εσάς είναι αγρότες, αυτά τα στοιχεία δεν δίνονται, παραμένουν, είναι η δομή. Άρα, για όσους είναι λίγο πιο μαθηματικοί, σημαίνει τι, ότι αν είχαμε μόνο πυρίτιο θα είχαμε ένα σύστημα συμπαγές. Όταν βάζουμε κάπου και το αλουμίνιο, δημιουργούμε οπές, όχι δεν έχουν πια αυτό, αλλά οπές, και αυτές οι οπές μετά μπορούν να έχουν νάτριο, κάλιο και ασβέστιο, όπως είναι ο κλινοπτυλόλιθος. Εφαρμογές τώρα στον τομέα της γεωργίας. Άρα, στον τομέα της γεωργίας, να ξέρετε, έχουμε μια καθυστέρηση σε τι οφείλεται. Αρχικά ο ζεόλιθος τον βρήκαμε στην γεωλογία. Μετά από 150 χρόνια πέρασε στον τομέα της χημίας. Γιατί αρχικά είδαμε ότι ο ζεόλιθος είναι υδρόφυλος. Βλέπω ότι δεν είστε πολύ σοβαρό κοινό, γιατί δεν μου κάνετε ερωτήσεις όταν δεν λέω πράγματα και δεν έχει ανταπόκριση. Γιατί πριν εγώ σας είπα ότι ήταν γεμάτος νερό, κανένας δεν ρώτησε γιατί είναι γεμάτος νερό. Γιατί τώρα να ξέρετε ότι όσοι έπιασαν αυτή την πέτρα είναι γεμάτη νερό. Αλλά κανονικά σε κάποια φάση θα πρέπει να πείτε, μα δεν είχε νερό. Αυτό είναι ακριβώς σαν ένα σφουγγάρι, έχει αποθηκεύσει νερό, οι οποίες είναι πολύ μικρές και δεν το βλέπετε να στάζει, όμως
Άμα τον βάλετε αυτόν εδώ τον ζόλωτο στον φούρνο μικροκυμάτων, θα δείτε ότι αμέσως θα αρχίζει να βγάζει ατμούς. Είναι ακριβώς η παρατήρηση που έκανε ο Κρόσερ, γι' αυτό τον λέει ζόλωθο. Ζέο είναι βράζο και λίθος είναι η πέτρα. Παρατήρησε ότι όταν θερμαίνουμε αυτό το πέτρωμα, αρχίζει να αφρίζει. Αλλά δεν αφρίζει χημικά, είναι απλώς ότι βγαίνει το νερό που είχε μέσα. Εδώ λοιπόν είναι το θέμα της υδροφιλίας. Για την υδροφιλία στην τομέα της γεωργίας υπάρχει μια εφαρμογή πολύ απλή που χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια, είναι στα λιπάσματα. Όλα τα λιπάσματα που είναι για βραδέα λίπανση, δηλαδή επιδράδυση λιπάσματα, χρησιμοποιούμε τον ζόλιθο ως τελευταία κρούστα πάνω στο λίπασμα. Αυτό σημαίνει ότι όταν πετάμε το λίπασμα μέσα στη γη, δεν πάει στη γη, πάει πρώτα στο ζόλιθο και μετά ο ζόλιθος τον αποδεσμεύει αργά. Αυτό σημαίνει πρακτικά τι? Σημαίνει ότι θα είναι πολύ χρήσιμος όταν θέλουμε μια αργή αποδέσμευση. Μετά από 150 χρόνια ανακαλύψαμε ότι ο ζόλιθος έχει άλλες τρεις ιδιότητες, ακόμα πιο σημαντικές από την απλή υδροφιλία, αλλά δεν είναι μόνο ένα μοριακό σουκάρι, είναι επίσης ένα σύστημα που μας επιτρέπει να δεσμεύσουμε τα βαρέα μέταλλα της τοξίνης της δεύτερης ρύθμισης. Αυτό εξηγεί γιατί έχουμε αυτή την αύξηση παραγωγής. Άρα, η αύξηση παραγωγής οφείλεται στο γεγονός που είναι λίγο παράξενο αρχικά, είναι ότι ο ζεόλυθος δεν ασχολείται με τον καρπό, δεν ασχολείται με τα δέντρα, ούτε με τα φυτά, κοιτάζει μόνο τη γη. Καθαρίζει τη γη από τα στοιχεία που την ενοχλούν. Επειδή η γη είναι πιο καθαρή, τότε το ριζικό σύστημα αναπτύσσεται καλύτερα, μετά το δέντρο είναι σε καλύτερη φυσική κατάσταση και βέβαια έχει καλύτερη καρποφορία. Θα το δούμε παραδείγματα. Πάνω είναι αυτό που εξηγεί αυτά τα πράγματα. Συγκεκριμένα σήμερα κάναμε δύο εφαρμογές. Πρώτον, ήμασταν με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, ξέρετε από την άλλη περιοχή, που έχει λοιπόν το γήπεδο. Και κάναμε λοιπόν τις εφαρμογές στο γήπεδο και έχει μεγάλη σημασία. Σας το λέω για όσους δεν καταλαβαίνουν τι κόστος μπορεί να έχει πολιτικό ένας δήμαρχος. Άμα κάνετε εφαρμογές σε έναν ελαιώνα, το ξέρει ο αγρότης. Και αν είναι μάπα, θα το ξέρει ο αγρότης. Αν είναι στο γήπεδο και είναι χάλια, δεν θα το ξέρουν όλοι οι αγρότες, θα το ξέρουν όλοι αυτοί που είναι στο γήπεδο. Άρα παρόλα αυτά έγινε και κάναμε λοιπόν τον ζεόλυθο και στη συνέχεια ήμασταν με τον Δήμαρχο Μαρόνιας για να κάνουμε εφαρμογές σε ελαιώνες. Τι θέλω να σας πω με αυτό? Να σας πω ότι τώρα επίσημοι οι φορείς αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχουν εφαρμογές οι οποίες είναι χρήσιμες. Π.χ. για ένα γήπεδο μας επιτρέπει να κάνουμε μια μεγάλη εξοικονόμηση του νερού, ενώ πολλοί, ακόμα και φανατικοί από το ποδόσφαιρο, δεν ξέρουν να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα, ενώ είναι απλό. Το ίδιο λοιπόν για τον ελαιώνα, επειδή ο ζωήθος μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε τον δάκρυο και τη μαργαρόνια, έχουμε αύξηση παραγωγής και μείωση της οξύτητας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ λοιπόν βλέπετε τις εφαρμογές και σε ποιες περιοχές έχει εφαρμοστεί. Άρα, για τα αμπέλια, είμαστε στα 150 κιλά το στρέμμα, όταν έχουμε 400 ρίζες, και για τις ελιές είμαστε στα 200 κιλά, όταν έχουμε 25 ελιές, άρα 8 κιλά αναρίζα για τις ελιές, 380 γραμμάρια αναρίζα για τα αμπέλια. Ένας μεγάλος τομέας που έχει σχέση με τον ζεόλυθο είναι αυτό που αφορά τα καράβια LNG. Και είναι καλό να το ξέρετε, εφόσον στην περιοχή και στην Αλεξανδρούπολη αλλά και στην Καβάλα θα έχουμε καράβια μένα που θα φέρουν φυσικό αέριο υγροποιημένο LNG, το οποίο θα μετατρέπεται σε καράβι μάνα και μετά θα μπαίνει στο δίκτυο το ελληνικό. Στα καράβια LNG λοιπόν χρησιμοποιούμε φυσικό αέριο που βρίσκεται στο σημείο 162 βαθμούς. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι είναι υγρό, δεν είναι με πίεση, έχουμε μόνο μία ατμόσφαιρα, αλλά γίνει αυτή η διαδικασία πρέπει από ένα άλλο στάδιο. Και ποιο είναι? Κάθε φυσικό αέριο έχει υγρά στοιχεία. Άρα τι κάνουμε? Το περνάμε από ένα φίλτρο με ζεόλυθο, επειδή απορροφάει όλη την υγρασία, στεγνώνει το φυσικό αέριο και μετά το κατεβάζουμε στο σημείο 162 βαθμούς για να μην παράγουμε πάγο, ο οποίος είναι πάρα πολύ σκληρός και χαλάει και τις ορεινώσεις. Εδώ έχετε ένα παράδειγμα με τον ZSM5, που είναι ένας ζεόλυθος συνθετικός, άρα βλέπετε τις σοπές, αυτές οι σοπές είναι αυτές που θα λειτουργήσουν σαν φίλτρο. Μικρές σοπές, μεγάλες σοπές, διπλό φίλτρο και ανάλογα με το τι θέλουμε. Μια ωραία εφαρμογή στον τομέα των υδρογονανθράκων που έχει άμεση εφαρμογή και
στη δικιά σας τη ζωή, για όσους έχουν αυτοκίνητο, είναι το εξής. Εδώ βλέπετε αριστερά αρκάνια που είναι παραφήμες γραμμικά. Δεξιά βλέπετε στο κέντρο είναι φωτασίτη, είναι ζεωρίθος ψή και από την άλλη πλευρά βλέπετε αυτά τα αρκάνια που είναι αρωματικά. Αυτή η αλλαγή ποια είναι? Είναι ότι ο ζεωρίθος όταν μπαίνει σε ένα συνθετικό, δηλαδή ο υδρογονάφρος, όταν μπαίνει σε ένα συνθετικό ζεωρίθο, μετατρέπεται μετά σε μια βενζίνη που έχει υψηλότερο δίκτυο κτανίων. Άρα αυτό που έχετε αριστερά είναι η φτηνή βενζίνη, αυτό που έχετε δεξιά είναι η ακριβή. Και βέβαια είμαι σίγουρος ότι είχατε σκεφτεί κάθε φορά που πηγαίνετε στο βενζινάδικο για ποιο λόγο υπάρχει μια διαφορά στη τιμή. Άρα τώρα ξέρετε ότι είναι ο ζεώρητος. Και αν θέλετε να το διαπιστώσετε, ρωτήστε στο κρατήριο, είμαι σίγουρος ότι θα το κάνει ο Σάκης, αν ξέρει ο άνθρωπος γιατί που λέει την πιο ακριβή, για ποιο λόγο. Και είναι οφείλεται στο ζεώρητο. Άρα είναι καλό να το ξέρετε γιατί στη Θράκη είμαστε γεμάτοι ζεώρητο. Άρα οι χρήσεις. Τα εδαφικά, εδώ σας δείχνω πειράματα που έχουν χύνει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με αγγουριές. Βλέπετε λοιπόν 5 αγγουριές, στις οποίες έχουμε βάλει 0, 5, 10, 15, 20% ζεώρηθο και κοιτάζουμε το ριζικό σύστημα. Άρα δεν κοιτάζουμε όλο το πλαίσιο, αλλά μόνο το ριζικό. Και αυτό που μπορεί να δείτε είναι ότι οι ρίζες θα είναι περισσότερες και θα είναι πυκνότερες και πιο ανθεκτικές όταν θα ανεβάσουμε το ποσοστό. Άμα το σκεφτείτε ορθολογικά, σημαίνει ότι κάθε φορά που βάζουμε ζεώρηθο, βγάζουμε γη. Άρα, άμα το σκεφτείτε ότι βγάζοντας γη έχουμε καλύτερη απόδοση, είναι κάπως παράξενο ότι ο ζεώρηθος δεν δίνει απολύτως τίποτα. Στην πραγματικότητα, ο ζεώρηθος καθαρίζει τη γη που αφήνουμε. Άρα, κοιτάξτε εδώ με 10, με 15, με 20 και εδώ με 0, δηλαδή είναι τα αγγούρια που τρώτε. Εκτός βέβαια από τον Κωστή, γιατί όπως είναι από την Κρήτη, αυτός τώρα έχει αγγούρια που είναι ζεωρητικά, εφόσον έχουν κάνει ήδη εφαρμογές στην Κρήτη. Αυτό είναι μια παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω σε αυτούς που είναι τοπικιστές. Ο ζεώρητος είναι βέβαια, θέλω να πω, δεν μιλάω για εσάς, μιλάω για τους άνθρωπους. Σε αυτή την αίθουσα σίγουρα δεν υπάρχει κανένας τοπικιστής. Αλλά έχει ενδιαφέρον που ο ζεώρητος είναι όλο στη Θράκη, αλλά αυτοί που το εφαρμόζουν είναι στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο. Αυτά για προς το παρόν. Άρα αυτά είναι τα αγγούρια σας. Ενώ τα αγγούρια που έχουν καθαριστεί από ζεώρηθο έχουν καλύτερη γεύση. Βέβαια, δείτε τη διαφορά, θα το δοκιμάσετε. Εδώ είναι ένα πείραμα που έχει κάνει ο Γιώργος, αυτός εδώ που ήταν μέχρι εδώ μαθητής. 3 Ιανουαρίου, άρα σε αυτή τη γη έχει βάλει 20% ζεώρηθο, που σημαίνει ότι έβγαλε 20% γη. Σε αυτήν εδώ είναι ακριβώς γη, άρα η καλύτερη που βλέπετε στο φυτόριο και έκανε μετά, έβαλε παραδοσιακούς πόρους, γιατί εμείς είμαστε και της παράδοσης, έτσι δεν είναι αποστόλη. Δηλαδή θέλουμε απλώς να σας δείξουμε ότι αν πραγματικά μπορούμε να βάλουμε ζεώρηθο, μπορούμε να βοηθήσουμε ανθρώπους και σε ευρωπαϊκές καλλιέργειες και με παραδοσιακούς πόρους και όχι να πούμε ό,τι να είναι από ανθρώπους που είναι άσχετοι και απλώς θέλουν να το πούν και να κάνουμε κάτι άλλο. Εδώ είναι παραδοσιακή σπόρη, άρα είναι από ντομάτες και μελιτζάνες. Μετά τις κάλυψε, φαινόμενο θερμοκηπίου κλειστό και αυτό είναι μετά από 49 μέρες. Άρα εδώ βλέπετε με 20% ζεώρηθο και εδώ είναι χωρίς ζεώρηθο και για όσους δεν βλέπουν καλά, εδώ είναι η σύνδεση με ζεώρηθο χωρίς ζεώρηθο, το ριζικό σύστημα. Άρα βλέπετε τώρα ότι στις εικόνες, νομίζω ότι δεν είναι ανάγκη να είστε και ειδικός γεωπόνος ή αγρότης για να δείτε ότι υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Το λέω αυτό και για τις γυναίκες που βρίσκονται εδώ. Κάντε εφαρμογές στο σπίτι σας στην Ελλάδα, 1:10, θα καταλάβετε αμέσως ότι μπορείτε να βάλετε τι, να έχετε μεγάλες προοπτικές για όλα αυτά που βάζετε. Εγώ δεν σας λέω να είναι μόνο αυτά που τρώτε, μπορεί να είναι και αυτά που θέλετε να δείτε, όπως είναι η λουλούδια. Βλέπετε τεράστιες διαφορές. Εδώ είναι το ανάλογο πείραμα με φραουλιές. Άρα τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι υπάρχει μια ανάπτυξη διαφορετική. Το ριζικό σύστημα είναι πιο αναπτυγμένο και βέβαια μετά ως επίπτωση έχουμε και καλύτερη καρποφορία. Τώρα η εξήγηση από όλα αυτά σε επίπεδο επιστημονικό. Δηλαδή όταν τα βλέπουμε λες, λέμε γιατί λειτουργεί αυτό. Είναι πάρα πολύ απλό. Παίρνουμε λοιπόν, όταν θέλουμε να κάνουμε
πράγματα επιστημονικά, εμείς οι επιστήμονες είμαστε κάπως παράξενοι, πάνω κάτω αυτό που μελετάμε το βγάζουμε τότε. Εντάξει. Αν θέλουμε να δούμε, ας πούμε, ποια είναι η δράση του ζώου πάνω στη γη, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι βγάζουμε τη γη. Και το βάζουμε μόνο ρήπους. Δηλαδή, βάζουμε μόνο απόβλητα. Κοιτάζουμε πώς καθαρίζει τα απόβλητα, έτσι ώστε αν τα απόβλητα είναι μέσα στη γη, θα δούμε πώς θα καθαρίζει. Άρα, βάζουμε λοιπόν αυτό το μπεσέρ, το βάζουμε πάνω σε αυτό το μηχάνημα, το οποίο θα περιστρέφεται με ένα μαγνητάκι, στη συνέχεια βάζουμε σε όλυθο. Μετά περιμένουμε, κάθεται. Πρώτα λοιπόν πρέπει να υπάρχει μια μεγάλη δράση, αυτό περιστρέφεται, κάθεται, το φυτράζουμε και έχουμε αυτό. Άρα αυτό είναι ένα τρόπο, αυτό είναι καθαρά φυσικό βιολογικό για να καθαρίσετε από απόβλητα. Έχει μεγάλη σημασία σε διάφορους τομείς. Άρα εδώ έχουμε απόβλητα βαφείου, ιστοδευσίου, απόβλητα βιομηχανικής ζώνης, αστικά λίγοτα. Και η διαφορά ποια είναι, είναι ότι όχι μόνο βγάζουμε την τοξικότητα από τα απόβλητα, αλλά δεν έχουμε και τις οσμές. Νομίζω ότι βλέπετε, είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο. Τώρα, εδώ έχουμε λάσκη βιομηχανικής ζώνης, αλλά εδώ φαίνεται λίγο πιο δύσκολο το θέμα, γιατί παίρνουμε τώρα μια λάσκη που ξέρουμε ότι έχει μεγάλη τοξικότητα και είναι δύσκολη, θα την βάλουμε με ζεόλυθο, εδώ, και στο τέλος τι θα έχουμε, μια ζεολάσπη η οποία θα είναι άοσμη και συνετική και μπορεί να χρησιμοποιηθεί εντελώς για τον πιτό. Δηλαδή δεν είναι καν άχρηστο μετά. Τώρα, στη συνέχεια σας δείχνω μερικά πράγματα βασικά της κοκομετρίας. Άρα τις έχω εδώ, κανονικά ο Γιώργος έχει μοιράσει, ή όχι θα μοιράσει, θα σου πω κάτι θα κάνει. Άρα, το 0,15 χιλιοστά είναι η λεπτή πούδρα που είναι για το ψέκασμα. Το 0,8 είναι για τα μικρά φυτά, του τύπου γκοτσιμπέρι, αλόι βέρα κλπ. Εδώ το λεπτό το χαλίκι 0,8-2,5 είναι για τα αμπέλια και το 2,5 έως 5 είναι για δέντρα, δηλαδή με κορμό, όπως είναι και εσπεροειδή έλιες. Τώρα, σε φωτογραφία, σε προοπτικό μικροσκόπιο, βλέπετε αυτή τη διαφοροποίηση σε σχέση με το κουάρτς, που τρέχει μόνο ουσιαστικά. Τι θες να κάνεις εκεί. Δοκίμασες. Είδες ότι είναι άοσμο. Ελπίζω να πήρες το 0,15, δεν πήρες τα μεταραδάκια. Ωραία. Άρα, όσοι το δοκιμάσουν θα δείτε ότι είναι άοσμο και άγευστο και στην πραγματικότητα θα καθαρίσει και το στόμα τους. Από τις οσμές, γιατί βέβαια ο ζωήτος είναι καλός να απορροφήσει τις οσμές, αλλά και από την ουλίτιδα. Επειδή απορροφάει γρήγορα το υγρό, απορροφάει βέβαια γρήγορα και το αίμα για τον ίδιο λόγο. Δεν έχει σχέση με την χημεία του αίματος. Να κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Γιατί αντίθεται στα σούπερ-φουντ ο ζεόλυτος. Για ακριβώς αυτόν τον λόγο. Στην πραγματικότητα, επειδή απορροφάει τις τοξίνες, τις ελεύθερες ρίζες και τα βαρέα μέταλλα, καθαρίζει τον οργανισμό και μετά είσαι σε καλύτερη φυσική κατάσταση και το ξέρουν βέβαια οι αθλητές. Άρα οι αθλητές και οι πρωταθλητές παίρνουν ζεόλυτο για να βγάλουν πιο γρήγορα τις τοξίνες που παράγουν όταν παράγουν ένα έργο που είναι άλλου επίπεδου σε σχέση με εμάς. Γι' αυτό γίνεται αυτή η διαδικασία. Εδώ έχετε ζεόλυθο πινακοειδή, ζεόλυθο του τύπου Ερλανδίτη και στη συνέχεια βλέπετε σε φωτογραφία σε κοινωνικό μικροσκόπιο στα 20 μίκρα με τι μοιάζει ο ζεόλυθο. Αυτό σημαίνει τι, σημαίνει ότι αν είχατε την ικανότητα να βλέπετε με 20 μίκρα, θα βλέπετε αμέσως ότι ο ζεόλυθο μοιάζει με σφουγγάρι. Και αυτό το σφουγγάρι είναι αυτό που μας επιτρέπει να καθαρίσουμε τα δεδομένα. Εδώ έχουμε αρχικό δείγμα νερού λίμνης, δοηράνης, άρα έχει και ανοβακτήρια. Βάζουμε μετά ζεόλυθο, έχει εφαρμογές και σε διάφορες λίμνες, εκεί βέβαια το νερό κάθεται και μετά βλέπουμε ότι δεν έχουμε πια την ίδια ποσότητα σε κενοβακτήρια όπως είναι στα 50 μίκρα και άμα κάνουμε και καλλιέργεια βλέπουμε ακριβώς το ανάλογο. Έχει ενδιαφέρον τώρα αυτό το πείραμα, θυμάστε τα σημεία για την Κρήτη, αλλά αυτό το κοπέλι από την Κρήτη έκανε ακριβώς το ίδιο με το δάσκαλο. Έβαλε τέμπερα μέσα σε νερό για να δει, σαν και μπορείς να το κάνεις και στον χώρο σου. Έβαλε τέμπερα λοιπόν μέσα σε νερό, αλλά τι έκανε, ξέρει τι βάζει. Δεν παίρνει ένα προϊόν που είναι λερωμένο και δεν ξέρει ακριβώς. Άρα το ξέρει τι βάζει, το ανακατεύει, αυτή είναι εδώ την ιδέα έχει, μετά εφαρμόζει τον ζεόλυθο, δηλαδή τον 0,8-2,5, το βάζει μέσα, ανακατεύει, μετά το αφήνει να καθίσει και το φυτράρει μέχρι να έχει αυτό.
Είναι ο Άρης. Άρα, αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ο ζεόλυθος όντως απολυμάνει φυσικά ο χώρο και γι' αυτό τώρα θα έχουμε εφαρμογές κατευθείαν στον τομέα της γεωργίας. Εδώ είμαστε στην περιοχή Νάουσας με κερασιές. Άρα, δεξιά το χέρι μου, αριστερά το χέρι της Βασιλικής. Το δικό μου το χέρι πρέπει να σκαλίσει με τον νύχι για να είναι προσβάσιμη η γη, ενώ το άλλο απλώς κουφτώνει. Εδώ οι εφαρμογές πάνω στις κερασιές που έχουν ροδιές στις κεφαλές, το φύλαμα. Εδώ έχουμε κερασιές, κατά τα αντικρασικά, οι οποίες είναι 3 ετών, με μόνο οργανικό λίπασμα και ζεόλυθο. Εδώ τις βλέπετε από κοντά, μάλιστα έχετε τον Φώτη Φανιάδη που είναι ο ιδιοκτήτης και τα κεράσια του. Και τώρα θα σας δείξω απέναντι κερασιά που δεν έχει ζεόλυθο, που η διαφορά των δύο είναι απλώς το μέγεθος ενός αυτοκινήτου. Σε φάρος. Στο Καστελόριζο, εφαρμογές γιατί είναι περιοχές που έχουν μεγάλη ανιδρία, αλλά εδώ ο ζεόλυθος, επειδή κρατάει το υγρό, το ενδιαφέρον ποιο είναι. Είναι ότι όταν ποτίζεται ή όταν βρέχει, θα βραχεί, θα απορροφήσει το νερό και μετά, αν είναι βρεμένο το περιβάλλον του, το κρατάει, περιμένει. Και αν αρχίζει να βλέπει το περιβάλλον αφυδατώνεται, τότε αρχίζει να δίνει το νερό. Αυτό σας επιτρέπει, άμα το σκεφτείτε λίγο, είμαι σίγουρος ότι προσέχει να το κάνει αυτό, είναι σαν να έχετε ποτιστικά που είναι μικροσκοπικά και αντί να πετάτε το νερό από πάνω, τα βάζετε παντού με στη γη και τα πετάτε όπως είναι το νερό, αυτά το απορροφούν και θα ποτίσουν τοπικά με μια ωραία κατανομή του τύπου Γκάους παντού, έτσι ώστε να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Εδώ στη συνέχεια επιλέξαμε δέντρα τα οποία είναι, δηλαδή ανήκουν στον Δήμο Καστελορίζου. Συνήθως όταν βάζουμε εφαρμογές σε δέντρα του Δήμου είναι για να είμαστε σίγουροι ότι κανείς δεν κάνει τίποτα εκτός από τον Θεό που βρέχει. Και εδώ είναι η σπεδιοειδή, αλλά βλέπετε ότι τα βάζουμε γύρω γύρω από τον κορμό για την ενσωμάτωση, καλύπτουμε ξανά ενσωμάτωση κτλ. Μέχρι να τα αφήσουμε σε αυτή την κατάσταση. Μετά τα παιδιά μας έστειλαν φωτογραφίες πώς είναι τα δέντρα τους μετά από μήνες εφόσον έχει μπει ο ζεόλυθος, όπως το βλέπετε. Φανταστείτε την ξηρασία που έχει στο Καστελόριζο και σε ποια κατάσταση το δέντρο. Για το γήπεδο που σας έλεγα, αν τώρα θα είναι πιο απλό, θα μπορείτε να το δείτε και στην διπλανή πόλη. Εδώ είμαστε στην περιοχή γέφυρας, άρα βάζουμε ζεόλυθο. Όλο αυτό το γήπεδο είναι ζεολυθικό, δηλαδή έχει μπει μόνο ζεόλυθος. Και για όσους παρακολουθούν ποδόσφαιρο, να ξέρετε ότι υπάρχει ζεόλυθος και στο γήπεδο του Μονακό. Ναι, λιγότερο πότισμα, πολύ λιγότερο και λιγότερο λίπασμα. Και απλώς όταν το βάζουμε, αυτό μας επιτρέπει επιπλέον, τώρα για όσους έχουν λίγο ένα κήπο στο χώρο τους και έχουν λίγο καζό, να θυμάστε το εξής. Άμα κάνετε το πείραμα πριν βάλετε ζεόλυθο και μυρίσετε το κάτω μέρος από το καζό σας, θα δείτε ότι μυρίζει. Και αυτό είναι η μύκη της, που αναπτύσσονται λόγω θερμοκρασίας και επειδή είναι πιο κάτω, μένουν. Άρα, βάζοντας τον ζεόλυθο, επειδή ο ζεόλυθος απορροφάει την υγρασία, έχει μια τάση να λειτουργεί σαν κυτοκτόνο, δεν είναι ότι σκοτώνει τους μύκητες, αλλά απορροφάει την υγρασία που είναι αυτό που επιτρέπει τους μύκητες να ζουν. Το βλέπετε σε όλες αυτές τις διαφάνειες, εδώ είναι το γήπεδο, τη γέφυρα. Άρα, μια εφαρμογή τώρα άμεσα στον ίδιο χώρο με οριζόντες. Δεξιά βλέπετε οριζόντες που έχουν ζεόλυθο και εδώ δεν έχουν. Άρα η διαφορά την βλέπετε ήδη μακροσκοπικά. Αυτό είναι πιο πράσινο από το άλλο. Είναι επειδή όλες οι μύτες εδώ είναι κίτρινες. Η εφαρμογή είναι πάρα πολύ σημαντική. Γιατί πρέπει να καταλάβετε το εξής. Το ρύζι είναι συνεχώς μέσα στο νερό. Αν δεν φιλτράρουμε το νερό, στην πραγματικότητα βάζουμε βρώμικο νερό. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί το ρύζι μυρίζει και να το αφήνουμε να ξεμυρίσει. Εδώ έχουμε ένα πολύ εύκολο τρόπο να έχουμε μια καλύτερη ανάπτυξη, να έχουμε εφαρμογή όπως το βλέπετε. Το ρύζι είναι πραγματικά πράσινο το φυτό. Και τώρα βάζουμε ζεόλυθο και μέσα σε αυτά τα καναλέτα για να μην έχουμε την ανάπτυξη από αυτά τα πράγματα, τα πράσινες ανάδειες, που δημιουργούνται λόγω της στασιμότητας του νερού και της θερμότητας, γιατί έχουμε πολλά κιανοβακτήρια.
Τώρα, πάμε στην περιοχή Κρήτης, στον Άγιο Βράσιο. Εδώ θα έχουμε ένα ωραίο παράδειγμα για τα κυπευτικά σας. Άρα βλέπετε ότι βάζουμε τον ζόλιο με έναν πολύ απλό τρόπο. Στη συνέχεια το φρεζάκι, αυτός είναι ο ιδιοκτήτης εδώ, ο Μπάρκας. Λοιπόν, το φρεζάρουμε. Το φρεζάρουμε στους 15-20 πόντους, μόνο και μόνο για να είναι στο πάνω μέρος, γιατί είμαστε στο πλαίσιο συγκεκριτικά. Και μετά, εδώ απλώς ελέγξαμε αν το βάθος δεν έχει πάει πιο κάτω, δεν υπάρχει λόγος να πάει πιο κάτω. Άρα να θυμάστε, σε ένα κυπευτικό είμαστε στα 100 κιλά το στρέμμα, το υπολογίζετε και το εφαρμόζετε με αυτόν τον τρόπο και δεν πάτε κάτω από τα 15 με 20 εκατοστά. Όταν έχετε ήδη φυτά που είναι στον κήπο σας και το μάθατε μετά τον ζόρι, είναι πολύ απλό, σκαλίζετε γύρω από το φυτό όπως το βλέπουμε εδώ με κολοκυθιές και αυτό μας επιτρέπει να έχουμε μια καλύτερη ανάπτυξη όσο αφορά το φυτό. Αυτός εδώ ο Μπούμπυρας είναι ο γιος αυτού του κριτικού, ο κύριος. Άρα ελπίζω να καταλαβαίνετε για όσους αναρωτιούνται αν μπορούμε ή όχι να θεωρήσουμε ότι ο ζεόλυθος είναι και ένας βιολογικός τρόπος να βάλουμε τα πράγματα. Είναι πολύ απλό. Κοιτάξτε αυτή την εικόνα. Άρα έχετε το παιδί, τον πατέρα του και τον δάσκαλο και όλοι αυτοί βάζουν τον ζεόλυθο με το χέρι. Άρα χωρίς μάσκα, χωρίς σκάφανδρο, σαν αστροναύτες. Και μπορείτε να το δοκιμάσετε. Αυτό σημαίνει τι πρακτικά. Σημαίνει πρώτον ότι ο μαθητής μου είναι καθηγητής στο Παγκράτιο, άρα αν πραγματικά κινδύνευε το παιδί του από αυτά που κάνει τα πειράματα ο δάσκαλος, καταλαβαίνετε σε ποια κατάσταση στέλνουν τώρα. Και σας το λέω αυτό γιατί μερικές φορές λένε διάφορες αειδίες πάνω στα βιολογικά. Άρα θα ήθελα να σας δώσω ένα παράδειγμα με μια μελέτη που έγινε στην Καβάλα. Βιολογική καλλιέργεια, συμβατική καλλιέργεια. Μήλο. Μπαίνουμε ένα μήλο. Και να ρωτιόμαστε, ας πούμε, πόσο μόλυβδο έχει το μήλο. Είσαι ο ειδικός που τα ξαναφέρει. Ωραία. Λοιπόν, άμα έχετε συμβατική καλλιέργεια, έχετε μόλυβδο μέσα στο μήλο και στη φλούρα. Άμα έχετε βιολογική καλλιέργεια, δεν έχετε μέσα στο μήλο μόλυβδο, αλλά έχετε στη φλούρα. Άρα, άμα δεν βάζετε ζεόλυθο πάνω στη φλούρα, ακόμα και όταν αγοράζετε βιολογικά, μην τρώτε τις φλούδες. Είμαστε ακόμα πολύ μακριά από το παραμύθι που μου έλεγε η γιαγιά για το βασιλόπουλο και το φτωχό, που ο φτωχός έτρωγε τις φλούδες και έχει καλύτερες βιταμίνες, είναι σωστό. Το θέμα είναι ότι η γιαγιά τώρα έλεγε πριν βάζουν μόλυβδο και διάφορα φυτοφάρμακα. Αλλά αυτό πρέπει να θυμάστε ότι είμαστε όντως σε ένα προϊόν που μπορεί να εφαρμοστεί και σε συμβατική καλλιέργεια και στη βιολογική. Οι εφαρμογές για το ψέκασμα. Το ψέκασμα είναι, εδώ είμαστε στην Πελοπόννησο, πάμε από Καραϊσκάκη και Πρωτορόλ. Στην Πελοπόννησο βάζουμε λοιπόν 3 κιλά ζεόλυθο, την πούδρα, αυτή είναι εδώ. Άρα θα κάνουμε τα διάφορα πειράματα μας εδώ. Άρα 3 κιλά ζεόλυθο, να ξέρετε ότι αυτό δεν διαλύεται. Εντάξει. Άρα, ό,τι και να κάνω εδώ, θα το ανακατέψω. Πρέπει να το ανακατεύετε 3.200 λίτρα, γιατί επειδή δεν διαλύεται, πρέπει συνεχώς το πέτρωμα να ξανανεβαίνει. Άρα, αυτό εδώ μπορώ να το πιω. Που όπως καταλαβαίνετε, άμα δεν ήταν βιολογικό, θα είχαμε ένα μικρό θέμα. Άρα, να ρωτάτε πάντοτε σε αυτούς που κάνουν βιολογική καλλιέργεια, αν μπορούν να πιούν αυτά που βάζουν. Εντάξει, γι' αυτό εγώ σας λέω ότι όσοι κάνουν συμβατική καλλιέργεια, εγώ τους πιστεύω όλους. Εδώ λοιπόν, αυτό που θα κάνω, σιγά σιγά, σε κάποια φάση θα το σηκωθεί ο Γιώργος, αλλά όχι άμεσα, θα δείτε ότι θα καθίσει. Άμα το άφηνα εντελώς, θα γίνει έτσι. Το πιο εντυπωσιακό ποιο είναι, και εδώ έχει σχέση με την επιστήμη. Αυτό φαίνεται καθαρό, αυτό είναι πιο καθαρό. Γιατί αυτό, αν έχει βαρέα μέταλλα, τοξίνες, ελεύθερες ρίζες, τις έχει αλλά δεν τις βλέπετε, αυτό που το βλέπετε σαν να είναι λερωμένο, τις καθαρίζει ήδη. Και όταν θα περάσει στο στομάχι σας, δηλαδή στο πεπτικό σας σύστημα, θα το καθαρίσει και γι' αυτό το λόγο ήταν η ερώτησή σας, η εξήγηση. Εδώ το βάζουμε για τον δάκο.
Το πετάμε λοιπόν μέσα στη δεξαμενή, ψεκάζουμε, ουσιαστικά λούζουμε. Πρέπει στο τέλος της διαδικασίας να βλέπετε τις ελιές σας να είναι έτσι λευκές και το φύλλωμα να είναι λερωμένο. Αν είναι έτσι, δεν έχετε καθόλου δάκρυα. Δοσολογία. Πώς? Δοσολογία. Είπα. 3 κιλά τα 200 λίτρα. 3 λίτρα στα. Όχι, όχι. 3 κιλά, ναι. Αυτό, στα 200 λίτρα νερό. 1,5%. 150%. Ναι, άμα θέλετε, μπορεί να το αλλάξουμε. Αλλά είναι 1,5%. Δεν αλλάζει. Αυτό δεν έχει σχέση με την ελιά. Είναι για όλα τα φυτά. Είναι απλώς για να μπορεί να μην κάθεται και να πετάει. Γιατί η ιδέα, επειδή το είπαμε τώρα, είναι πολύ απλή, θα το δείξω εδώ. Μην ανησυχείς εσύ. Είναι ότι όταν πετάμε τον ζεόλεπο, έτσι, είναι, παρόλο που είναι πέτρα, είναι τόσο ελαφρύς που μόλις φυσάει, πετάει όπου να είναι. Άρα τι κάνουμε, πετάμε ακριβώς το ίδιο βρεμένο. Μόλις στεγνώσει, έχει πάει στο φύλλο. Να ξέρεις ότι σου καθαρίζω και το τραπέζι με ζεόλεπο. Τζάμπα κιόλας. Γιατί για το φαρμακείο, να θυμάστε εσείς, ο ζεόλεπος πάνω κάτω είναι 300 ευρώ ο τόνος, το φαρμακείο είναι 24 ευρώ τα 63 γραμμάρια. Άμα πάμε να το πάρουμε από την περιοχή εκεί πέρα, τι θέλει να το αλέσουμε. Ναι, αλλά θέλει να το αλέσεις και μετά να εξασφαλίσεις το γεγονός ότι δεν έχεις καθόλου χαλαζία. Γιατί άμα έχεις χαλαζία, έχεις αιχμηρές τομές, αλλά θα έχεις ένα μικρό πρόβλημα στο στομάχι σου. Δηλαδή θα έχει την τάση να κόβει. Πρέπει να μην έχει χαλαζία, να είναι μια περιεκτικότητα που είναι πάνω από 95%. Και όταν θα το βρεις εσύ στην περιοχή που θα το βρεις, μπορεί να είναι και 90, να είναι 80, να είναι πιο κάτω. Να κάνω μια άλλη ερώτηση. Για να εγγυηθούμε ότι αυτό το πέτρο που πήραμε, από εκεί που το βρήκαμε, είναι ζεόλυτο. Μπορούμε να το εξασφαλίσουμε, αν το βάλουμε, πώς θα να το ζεστάρουμε και αν κάνει αριθμό υγρασία. Όχι. Αυτό που θέλει, έχει δίκιο. Αυτό θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει σαν πρώτο κριτήριο, αλλά να ξέρει ότι άμα ας πούμε βρει ένα πέτρωμα που έχει 50% ζεόλυτο μόνο, θα κάνει το ίδιο, θα το κάνει ακόμα αυτό. Αλλά εσύ δεν θα ξέρεις, ας πούμε, πόσο ζεόλυτο έχει. Αλλά άμα θέλουμε να το εξασφαλίσουμε επιστημονικά, μπορούμε να το κάνουμε και στο Απισίτα στη Θεσσαλονίκη να κάνουμε αναλύσεις, αλλά και στο ΤΕΙ Καβάλα στο. Δηλαδή να στείλετε το δείγμα και να πείτε, εντάξει, έχω αυτό εδώ το πράγμα, πείτε μου από ποια περιοχή είναι, τι περιεκτικότητα έχει, τα είπα. Άρα, είμαστε εντάξει. Συνεχίζω λοιπόν, εδώ είμαστε στην Κέρκυρα, εφαρμογές σε μικρές ελιές, με την ίδια δοσολογία πάντα. Άρα να θυμάστε πάντοτε ότι πρέπει να μείνει λευκό και να θυμάστε, επειδή εδώ ο κύριος σημειώνει, να το κάνετε και στον κορμό. Όχι μόνο στον καρπό. Έχει μεγάλη σημασία. Η εφαρμογή γίνεται πάντοτε από κάτω, σκαλίζουμε και εφαρμόζουμε το πετραδάκι, άρα το 2,5-5, το εδώ, το πιο μεγάλο. Σε αμπέλια, για όσους ασχολούνται με αμπέλια, η δοσολογία είναι 380 γραμμάρια αναρίζα, στα 150 κιλά αναστρέμμα. Εδώ είναι αμπέλια του τύπου Γκρίψον, τραπέζιο. Είμαστε στην περιοχή Κρίας Βρύσης, βλέπετε και εδώ τον λεγόμενο Αμερικανό που είναι ο ιδιοκτήτης. Αλλά αυτό το αμπέλι, επειδή στην περιοχή έχουν βάλει τόσο πολύ λίπασμα, φυτοφάρμακα κτλ. Δεν βάζει απολύτως τίποτα, βάζει μόνο ζεόλεπτο. Και αυτό είναι αμπέλι τριών λινών. Βλέπετε το φύλλωμα, άρα δεν είναι λερωμένο και δεν είναι ασθένειο, είναι ακριβώς ο ζεόλεπτος όπως πρέπει να είναι. Και στη συνέχεια το βλέπετε το ύψος τους στους τρεις μήνες. Και τώρα θα δούμε την ίδια εικόνα μετά από τρεις μήνες που είναι σε ένα αμπέλι με 6 μηνών. Το αμπέλι 6 μηνών είναι τόσο δυνατό. Σε κλασικό αμπέλι να θυμάστε ότι σας λέει να μην πάρετε τη σοδιά. Σε αμπέλι που είναι με ζεόλεθο, σας πάζει τα καλάμια, επειδή είναι πολύ δυνατό και γι' αυτό όλα αυτά που βλέπετε διπλά είναι καλάμια ενίσχυσης, εφόσον ο ζεόλεθος ήταν τόσο δυνατός και έχουμε σοδιά από τον πρώτο χρόνο, γιατί το ριζικό σύστημα είναι πολύ καλά αναπτυγμένο και δεν έχετε ανάγκη να πετάξετε τα σταφύλια για να μεγαλώσει το ριζικό σύστημα. Στους 6 μήνες είμαστε εδώ και βλέπετε τις εικόνες 20 Ιουλίου, 24 Οκτωβρίου στην ίδια περιοχή για να δούμε πώς γίνεται. Για τα μήλα. Τα μήλα έχουν συχνά ένα πρόβλημα με το λιώκαμα που καίγεται η επιφάνεια και έχουμε λίγο κάτι σαν κουκίδες καφέ. Εδώ είναι το ίδιο για την Κρύα Βρύση, αλλά είναι το ίδιο και για την Ζαγορά.
συγγραμματικότητα τι κάνουμε. Πάρουμε ακριβώς το ίδιο ψέκασμα, με την ίδια δοσολογία πάντα, και μας επιτρέπει πρώτον να μην έχουμε αυτό που σας έλεγα μόλις εδώ πάνω στη φλούδα, να μην έχουμε αυτή την ασθένεια και να έχουμε και αύξηση παραγωγής. Εδώ είναι μετά και με την ενσωμάτωση, γιατί μάθαμε να βάλουμε και ενσωμάτωση στην επικοινωνική περίπτωση. Επιστρέφουμε στην Πελοπόννησο για να σας δείξουμε τώρα ελιές, κορονέικη, για έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, το οποίο τώρα είμαστε σε φάση αγροέλαιο, το παράγουμε, όπως βλέπετε εδώ σε αυτές τις εικόνες, και στη συνέχεια παράγουμε το λεγόμενο ζεόλαδο, το οποίο είναι ελαιόλαδο έξτρα παρθένο, και θα δείτε τη χημική ανάλυση κάπου θα την έχει περάσει σιγά σιγά μπροστά σας. Το ζεόλαδο λοιπόν μας επιτρέπει να έχουμε ένα λάδι που παράγεται αποκλειστικά από ελιές που έχουν προστατευτεί από ζεόλαδο. Εδώ άμα θέλετε θα δείτε τη χημική ανάλυση, αλλά θα δείτε ότι για ένα έξτρα παρθένο αγουρέλαιο να έχει το οξύτητα 0,23 είναι πολύ χαμηλή, όταν θα έχουμε το αγουρέλαιο, όταν θα έχουμε το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο θα είμαστε στο 0,19, και άμα κοιτάξετε το K270 και το K232 θα δείτε ότι οι τιμές, γενικότερα και για το ΔΚ, παρόλο που δεν έχει αλλάξει, είναι τόσο μικρές που επιτρέπει στο ζεόλαδο να είναι κατευθείαν στην κατηγορία Ultra Premium, που είναι η νέα κατηγορία που σιγά σιγά εφαρμόζεται, δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα στην Ελλάδα. Άρα, για να είμαστε στην κατηγορία έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, είμαστε στο 0,8, ενώ στο Ultra Premium, το δείχνω καλύτερα έτσι, να έχετε τη φωτογραφία σας, περνάμε στο 0,3. Άρα βλέπετε ότι αυτές οι τιμές γίνονται πιο μικρές. Όπως το βλέπετε το K232 είμαστε στο 2,5, θα περάσουμε στο 2. Το K270 στο 0,22, στο 0,20. Σας ξαναδείχνω τώρα τις τιμές που έχει το ζεόλαδο. Βλέπετε ότι οι τιμές είναι πιο κάτω από αυτό που θα περάσει στα νέα νομοθεσία. Σας το λέω αυτό γιατί αν έχετε ελιές που είναι πολύ κοντά σε μία οξύτητα 0,3, αλλά δεν την πιάνουν ακόμα, άμα βάλετε ζεόλεθρο θα μπορέσετε να την πιάσετε και να κατεβάσετε και τους άλλους δείκτες. Γιατί στις οσμές, όπως σας έλεγα, μπορούμε να βάλουμε λοιπόν το ζεόλεθρο και να μην έχουμε οσμές, το βλέπετε εδώ, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, σε μία στάνη που έχει πολλές προβατίνες, κατσί και τα λοιπά, σε μισή ώρα δεν μυρίζει. Απορροφάει όλες τις οσμές. Το βλέπετε ότι εφαρμόζουμε το ζεόλεθρο χωρίς να βάλουμε τα ζώα, δεν ενοχλεί καθόλου τα ζώα, είμαστε κάθονται εκεί πάνω. Αυτό το άλογο έκανε ένα πείραμα μόνο του, είναι ότι έφεγε ζεόλεθρο κατευθείαν και ξανά έφεγε. Είμαστε στο σιδερό καθό, Πελοπόννησο, με τον ιδιοκτήτη, και θα κάνουμε ένα πείραμα ενδιαφέρον και πολύ απλό, είναι ότι εφαρμόζουμε τον ζεόλεθρο πάνω στην κοπριά, εκεί που κάθεται το άλογο. Αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ότι όταν θα συνεχίσει να περπατάει, θα ανακατέψει την κοπριά, και τώρα θα κάνουμε κάτι που είναι πολύ σπουδαίο στο τμήμα της γεωργίας, είναι ότι ο ζεόλεθρος θα απορροφήσει τα τοξικά στοιχεία της κοπριάς, θα απορροφήσει και την οσμή και είναι άμεσα εφαρμόσιμη η κοπριά και δεν έχετε ανάγκη να περιμένετε να σβήσει. Αυτό είναι τεράστιο θέμα, ειδικά σε φάρμες. Ο χώρος αποθήκευσης και το θέμα της κοπριάς ή ακόμα και της κουτσουλιάς είναι πολύ σημαντικός στη διαχείριση. Να ξέρετε τώρα ότι πουλούνται ήδη τσουβάλια με κουτσουλιά κοτόπουλο και με ζεόλιθο, τα οποία τα αγοράζετε αυτόματα και τα παίρνετε κατευθείαν. Αλλά βέβαια μπορεί να κάνετε και εσείς την ανάμειξη χωρίς κανένα θέμα. Έτσι, πρώτη θέση, όπως σας έλεγα, βάζουμε τον ζεόλιθο για να μην γίνεται αυτό το πράσινο. Ο Κυριάκος, που είναι ο διοικητής, μου εξηγούσε ότι σε μία πορτίστρα αλόγου πρέπει να την καθαρίζουμε κάθε μέρα άμα δεν έχει ζεόλεθρο. Αυτό αλλάζει γιατί καθαρίζει ο ίδιος ο ζεόλεθρος. Άλλο βέβαια βάζουμε την ποσότητα του ζεόλεθρου εκεί που βάζουμε το φυτό, όπως το βλέπετε στις εικόνες. Και τώρα ένα πείραμα απλό που έχει κάνει η Μέρη είναι εκεί πέρα. Άρα πήρε δύο κλαδιά από βασιλικό και τα έβαλε το ένα σε ζεόλεθρο, το άλλο όχι σε ζεόλιθο, σε νερό απλό, ήταν και πιο παλιό μάλιστα, και ενώ μας είχε υποσχεθεί η μέρα μας βάλει φωτογραφίες, ελπίζω να το σκέφτε. Περιμένω να φτάσει στο πόη, ένα κάπου εδώ το ρίγμα. Λοιπόν, αυτός εδώ ζει ακόμα, όπως το βλέπετε,
Άρα η μέρη βλέπετε ότι είναι παλιψινή όπως κάθε Ελληνίδα, είναι γύρω στα 2 μέτρα. Ο βασιλικός τον έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο και τον κρατάει από πάνω. Αυτό σημαίνει τι πρακτικά. Βλέπετε πως είναι οι ρίζες. Και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο πίνακα που μπορεί να κάνετε στο σπίτι σας. Άμα είναι θα πάρετε και ζεύγη να το κάνετε. Στο ενδιάμεσο, Γιώργο, θα στήσει εδώ και θα του δώσει αυτό να του δούμε πώς έχει κατεβεί. Για να το δείτε ότι τη διαφορά θα τη δείτε απλώς σε μερικές μέρες πώς γίνεται αυτή η ανάπτυξη. Εφαρμογές στην Κύπρο, αλλά σας υπενθυμίζω ότι η Κύπρο δεν έχει ιδεόλιθο κλινοπτυλόλιθο. Έχει 6 ιδεόλιθου, αλλά κανέναν κλινοπτυλόλιθο. Ενώ εμείς έχουμε μόνο κλινοπτυλόλιθο. Άρα, εφαρμογές στην κοκκινοτριβιθιά. Για τις γλάστρες σας είχα πει ότι είναι 1 κιλό προς 10, το βλέπετε εδώ. Άρα, το ανακατεύουμε δίπλα και μετά το βάζουμε μέσα. Αυτή είναι η εφαρμογή και μας επιτρέπει αυτό να έχουμε μια καλύτερη απόδοση. Εφαρμογές τώρα σε σπελοειδή, είμαστε σε κήπο, μέσα στη Λευκοσία. Εδώ έχουμε 5 κιλά αναρίζα, αντί για 8 για τις ελιές. Και αυτό που σας έλεγα για τις οσμές, το βάζουμε τώρα και στα παπαγαλάκια. Βλέπετε, στο κάτω μέρος βάζουμε ζεόλιθο, έτσι ώστε κάθε φορά που γίνεται μια κουτσουλιά, απορροφάει τις οσμές και τα τοξικά στοιχεία. Για τα σαλιγάρια, είναι εδώ η Όλγα, από φέρες, αλλά αυτά τα σαλιγάρια είναι ζεολιθικά, δηλαδή τρώνε 2% μέσα στην τροφή τους ζεόλιθο για να καθαρίζουν από αυτά που έχουν φάει, έτσι ώστε να έχουν μια καλύτερη ποιότητα σαλιγαριού. Τώρα το τίδε marketing της διάλεξης, έχετε ένα υλικό που κάνει στο μελληνική λαδιά από ελληνικό ελαιόραδο, το οποίο δεν βγαίνει σε ελληνικό πλυντήριο. Και τώρα, αντί να το βγάλουμε κλασικά, βάζουμε ζεόλιθο, το 08, μετά το σιδερώνουμε και βγαίνει. Άρα, η εξήγηση είναι πάρα πολύ απλή και δεν έχει τίποτα το μαγικό. Το σίδηρο τι κάνει, ταλαντώνει τα μόρια από το λάδι. Το λάδι βρίσκεται ανάμεσα σε δύο επιφάνειες. Η μία είναι το ύφασμα που είναι ποτισμένο και η μία άλλη είναι ο ζεόλιθος. Ο ζεόλιθος είναι πάρα πολλές φορές πιο απορροφητικός από το ύφασμα. Άρα τι γίνεται, επειδή ταλαντώνεται, πηγαίνει στο πιο απορροφητικό, άρα εσείς έχετε την εντύπωση ότι μετακινείται από το ύφασμα στο ζεόλιθο. Για όσους δεν το πιστεύουν ότι έχει αυτή τη λειτουργία ο ζεόλιθος, είναι πολύ απλό. Έχετε άσκηση για το σπίτι σας, όχι με τις λαδιές, και να κοιτάξετε τα συστατικά από τα απορριπαντικά που έχετε στο σπίτι σας και θα δείτε ότι η ζεόλιθη είναι ήδη μέσα στα απορριπαντικά, 5%. Εδώ έχετε άλλο πάλι ζεόλιθη 5%, αυτή είναι απορριπαντικά που είναι στην Ελλάδα, τα βλέπετε. Και εδώ είναι το ίδιο με ζεόλιθο 30%. Άρα να ξέρετε τα πειράματα που έχουμε κάνει είναι ότι συμφέρει να βάζετε ζεόλιθο 50% και 50% απορριπαντικό. Για όσους δεν καταλαβαίνουν τι εξοικονόμηση κάνει, είναι πάρα πολύ απλό. Ένα απορριπαντικό είναι γύρω στα 2.600 ευρώ τόνος. Ο ζεόλιθος είναι γύρω στα 300 ευρώ τόνος. Άρα μου κάνετε μισό-μισό, πέφτετε στα 2.600 συν 300, δια 2. Αν δεν το καταλαβαίνετε αμέσως, κοιτάξτε τα ξενοδοχεία τι κάνουν, γιατί εκεί πέρα πλένουν συνεχώς για καθημερινή χρήση και είναι αυτές οι εφαρμογές. Αλλού εδώ τα είδαμε, τώρα εδώ με κατσικάκια, αλλά στην τροφή, να θυμάστε 2% της ξηρής τροφής με την σκόνη 0,15, εφαρμογές πάνω στο χωράφι ή στο κτήμα ή στον χώρο που βρίσκονται για απολύμανση και όταν έχουμε νεογέννητο βάζουμε πάνω στην επιφάνεια για να το βοηθήσει, γιατί βέβαια θα έχει μια πικτοκτονική δράση η οποία είναι βελτιωτική. Για τις ελιές, όπως σας έλεγα προηγουμένως, εδώ επιστρέφουμε στην Πελοπόννησο με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, αλλά όχι αγορέλαιο, αλλά τις βλέπετε και τις ελιές. Και βλέπετε και το χρώμα, αυτό είναι μόνο και μόνο με ζεόλιθο, δεν έχουν τίποτα άλλο αυτές τις ελιές. Και έχουμε τώρα το ζεόλαδο, το οποίο είναι για έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με μια εξίτητα που είναι στο 0,19.
Μέσα σε ενιδρίο μπορούν να βάλουμε ζεόλευτο. Θυμάστε ότι βάζουμε χαλικάκι, στην πραγματικότητα συμφέρει να βάλετε ζεόλευτο, γιατί ο ζεόλευτος θα απορροφάει την αμμονία, θα την αποδεσμεύσει αργά. Το σημαίνει ότι το ψάρι, αυτό το ψάρι που λυπάει μέσα σε ζεόλευτο τώρα, το ψάρι θα έχει μια καλύτερη φυσική κατάσταση λόγω του αυτού του καθαρισμού. Και μπορούμε να βάλουμε και για τη διακόσμηση πετραδάκια, δηλαδή αντί να βάζετε χαλίκι, να είναι όλα με ζεόλευτο. Το πετραδάκι και η σκόνη, όπως το βλέπετε στο κάτω μέρος. Οι εφαρμογές στον τομέα της παραγωγής γάλατος είναι πολύ απλές. Οι αγελάδες συχνά έχουν μαστίτιδα. Όταν έχουν μαστίτιδα, σταματάει η διαδικασία και δεν παράγουν καθόλου γάλα. Άρα, τι κάνουμε, βάζουμε σε όλη την επιφάνεια ζεόλευτο, ο οποίος θα μας επιτρέψει όταν θα καθίσει η αγελάδα να κουμπίσει τους μαστούς της και αυτό θα της επιτρέψει να μην έχει μύκητες και κατά συνέπεια να μην έχει μαστίτιδα. Εφαρμογές στην Κύπρο και μάλιστα στα κατεχόμενα εδώ. Ο φιλελεύθερος, ζεόλευτο στο ρητό που κάνει θαύματα, αλλά ολοσέλιδο για τον ζεόλευτο, έχει ενδιαφέροντα γιατί είναι ρεπορτάζ στην Κύπρο με ελληνικό όνομα το ρητό και όλοι αυτοί στην Κύπρο μιλάνε για τον ζεόλευτο που είναι ζεόλευτο ουσιαστικά που έχουμε στη Θράκη. Γιατί η Κύπρος δεν τον έχει. Αυτά τρίκαλα. Ροδιές, εφαρμογές του ίδιου τύπου. Σε φυτόρια 1 προς 10, άρα εδώ είναι ο ζεόλευτος. Η γη, κάνουμε την ανάμειξη και το βάζουμε στα φυτόρια. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η δράση, γιατί όπως ξέρετε, πολύ συχνά στα φυτόρια αγοράζουν την γη, δεν είναι οποιαδήποτε γη, έχει τεράστιο κόστος και δεν τους συμφέρει καθόλου να έχουμε νεκρά φυτά. Κατά συνέπεια, βάζουμε ζεόλευτο για να είμαστε σε πιο υγιές περιβάλλον. Εφαρμογές με τις αγελάδες στο 2%, όπως είπαμε, στα τρίκαλα, μέσα στις ποτίστρες. Εφαρμογές βέβαια και μέσα στον χώρο, ενώ έχουμε νεογέννητα για την απολύμανση και βλέπετε ότι οι αγελάδες δεν έχουν κανένα θέμα. Στα γουρούνια το είπαμε. Εδώ είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Έχει μπει ζεόλευτος εδώ και 5 χρόνια. Αριστερά είναι μηλιές με ζεόλευτο, είμαστε στην περιοχή Καστοριάς. Εδώ είναι χωρίς ζεόλευτο. Η διαφορά ανάπτυξης σε 5 χρόνια είναι 2 ετών. Άρα για πληροφορίες είναι ο ιδιοκτήτης και μας βλέπει να κάνουμε άλλες εφαρμογές στις μηλιές, όπως κάνουμε τώρα, βλέπετε στην ίδια την τρύπα. Τώρα είναι αρωματικά τριαντάφυλλα, ήταν στην περιοχή που ήταν δίπλα, αλλά βάζουμε κατευθείαν μέσα στον χώρο όπου θα μπει το τριαντάφυλλο. Έχει σημασία και αυτό ήταν η πρώτη φορά που έκαναν τα παιδιά αυτή την εφαρμογή, να τους δείξαμε ακριβώς πώς το κάνουμε. Κάναμε εδώ 2 γραμμές, γιατί αυτοί δεν ήξεραν καθόλου το ζεόλευτο, αλλά πασιμπιστέθηκαν, έβαλαν τις 2 γραμμές και βέβαια τι έγινε, είχαν μεγαλύτερη ανθοφορία, πιο γρήγορη ανθοφορία και βέβαια καλύτερη ποιότητα όσον αφορά το τριαντάφυλλο. Μέσα σε χώρο που παράγεται το γάλα, βάζουμε μια απολύμανση των ζεόλευτων. Εδώ σε 15 λεπτά δεν έχετε πια καθόλου οσμές και στις προβατίνες για την τροφή, στη συνέχεια για την ίδια την απολύμανση, πετάμε τον ζεόλευτο από πάνω, όπως έκανε ακριβώς μέσα εδώ σε αυτόν τον χώρο. Γιατί τι γίνεται, όταν είναι κλειστός ο χώρος, παράγεται πολλή αμμονία, επειδή τα ζώα κατουράνε επί τόπου. Τα μικρά τα ζώα έχουν προβλήματα με τους πνεύμονες, γιατί αυτή η αμμονία τους δυσκολεύει και γι' αυτό συμφέρει να πετάμε τον ζεόλευτο από πάνω και να καθορίζουμε όλα τα μόνα της αμμονίας από αυτόν τον χώρο. Σε γουνοφόρα, πάλι στην Καστοριά, με εφαρμογές και πάνω στη γούνα, αλλά και πάνω στα κόπρα, να μην έχουμε οσμές. Ο ζεόλευτος μέσα στον χώρο της Κυψέλης. Όλοι μας πιστεύουμε ότι το μέλι είναι πάρα πολύ καλό, απλώς ξεχνάμε ότι έχει αλλάξει πολύ η διαδικασία του μελιού. Δηλαδή, άμα κοιτάξετε τώρα, να ξανακάνετε το τεστ μετά τη διάλεξη και κοιτάξετε πού μπαίνουν τα μελίσια, θα δείτε ότι εντελώς στοιχεία είναι δίπλα από τους δρόμους. Για έναν πολύ απλό λόγο, αυτός που τα μεταφέρει από το φορτηγάκι του και τα βάζει δίπλα. Που σημαίνει ότι είναι δίπλα από υδρογονάθλες, δίπλα από άσφαλτο, δίπλα από βαρέα μέταλλα, δίπλα από ευγενή μέταλλα και από σπάνιες γης. Κατά τα άλλα, βέβαια, το μέλι είναι πολύ καλό. Έχουμε μείνει με το παλιό. Άρα τι κάνουμε. Πρώτα απ' όλα δεν πηγαίνει κανένα στα καθαρίστα δέντρα που πηγαίνουν οι μέλισσες. Άρα, ένας τρόπος να το κάνουμε αυτό
έτσι αφήσουμε ήσυχε, είναι να βάλουμε ζεόλυθο γύρω από την Κυψέλη και μέσα στην Κυψέλη. Αυτό μας επιτρέπει να έχουμε έναν καλό κλιματισμό. Οι μέρες δεν βγάζουν το ζεόλυθο. Και κάθε φορά που μπαίνουν μέσα, βάζουμε το 08, μας επιτρέπει τι? Μας επιτρέπει να έχουμε μέλισσες που πατάνε χωρίς να κολλάνε πάνω στο ζεόλυθο και αυτό τους επιτρέπει να καθαρίσουν από το πέρασμά τους. Τώρα, εδώ είναι πατάτες. Είμαστε στην Κύπρο. Αυτές εδώ είναι όλο ζεολυθικές πατάτες. Γιατί κάναμε αυτό το πείραμα στην Κύπρο? Γιατί η Κύπρος είναι πολύ φημισμένη για τις πατάτες της. Και να ξέρετε ότι ακόμα και στο εξωτερικό λέγονται champion πατάτες και πινακές. Άρα, αυτό έχει εφαρμογές. Στις πατάτες ποιο είναι το όφελος? Είναι ότι ο ζεόλυθος καταπολεμά τον νηματώδης κόλλο, που είναι μια μεγάλη λέρα στον τομέα της πατάτας. Αυτές είναι όλες οι ζεολυθικές και αυτές είναι οι πατάτες. Ένα άλλο πράγμα που αλλάζει ο ζεόλυθος είναι το εξής. Όταν τρώνε βιολογικά προϊόντα, συνήθως θα βλέπετε ότι είναι άσχημα. Και ο ζεόλυθος, επειδή είναι τις αλήθειες, βοηθάει την ομορφιά. Άρα, βλέπετε λοιπόν τώρα βιολογικές πατάτες, οι οποίες δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα μέσα, και είναι σε αυτή την κατάσταση. Και αν θέλετε να κάνετε τεστ, όσους ξέρουν από πατάτες, είναι πολύ απλό. Βράστε μια πατάτα, ξεφροντίστε την και φάτε την πατάτα χωρίς τίποτα άλλο. Θα δείτε ότι μερικές πατάτες δεν θα τις φάτε. Γιατί θα είναι μάμα. Άρα στην πραγματικότητα αγαπάτε πάρα πολύ τις πατάτες, επειδή τις βάζετε μέσα στο λάδι, τις κάνετε με διάφορους τρόπους, αλλά η γνήσια πατάτα μόνη της είναι πιο δύσκολη. Είναι ακριβώς αυτό που κάνετε τώρα που το σκέφτηκα με τον Γιώργο. Είναι μερικοί που λατρεύουν το μπρόκολι. Είναι πολύ απλό. Στην πραγματικότητα λατρεύουν το ελαιόλαδο και βέβαια το λεμόνι. Γιατί φάτε μπρόκολο χωρίς ελαιόλαδο και χωρίς λεμόνι, θα σας θυμίσει την Αγία. Μια παρατήρηση. Δεν υπάρχει ένα είδος πατάτας. Δεν υπάρχει ένα είδος πατάτας. Εγώ το σκέφτηκα την πατάτα. Σωστά. Εκεί είχε 19 είδη πατάτας. Με είχαν πει τότε ότι η Ελλάδα, αυτά που τρώει η Ελλάδα οι πατάτες, τα δίνουν στα γουρούνια του παρέχει. Ναι. Οπότε θεωρώ δηλαδή ότι εντάξει, ίσως και ένα ποιότητα. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Πρώτα απ' όλα αυτές οι πατάτες δεν είναι της Ελλάδος, είναι της Κύπρου. Άρα αυτές με ανησυχείς αυτά ούτε οι γονείς δεν τις δίνουν. Στο Κύπρο είχε πατάτα δηλαδή πριν από την Καποδίστρια. Όχι. Δεν καταλαβαίνω. Δεν λέω αυτό. Λέω ότι η κυπριακή πατάτα είναι διαφορετική από την ελληνική. Τίποτα άλλο. Η κυπριακή πατάτα πάει από την Αμερική όμως. Βεβαίως. Αφού δεν υπήρχε καθόλου πατάτα. Είναι το ίδιο με την ντομάτα. Εγώ απλώς αυτό που σας λέω είναι ότι η εφαρμογή δεν εξαρτάται από την ποικιλία της πατάτας. Λέω απλώς ότι. Άρα μέσα... η ίδια ποικιλία πατάτα δηλαδή να είναι φτιαγμένη με ζώνητο και χωρίς και να την δοκιμάσουμε. Ναι. Βρασμένη δηλαδή. Ακριβώς. Ακριβώς. Αλλιώς δεν συγκρίνεται το ίδιο. Αλλά να ξέρετε ένα άλλο κριτήριο. Το κολοκάσι. Το κολοκάσι. Είναι ένα προϊόν το οποίο εμείς στην Ελλάδα, ως Ελλαδίτες, το δίνουμε στα ζώα. Ωραία. Η Κύπρη είναι ηθικό προϊόν. Άρα το κριτήριο που θέσατε προηγουμένως, μην νομίζετε ότι είναι καλό. Στην πραγματικότητα, όταν είσαι κόπανος, μπορεί να ζώσεις στα ζώα ένα πράγμα που θα έτρεγες. Όταν όμως είσαι έξυπνος, το χρησιμοποιείς. Και να ξέρετε λοιπόν ότι θα πάτε εκεί που θα φάτε, όχι μόνο μπορεί να φάτε κολοκάσι, αλλά μπορεί να φάτε και πούλες, που είναι το μικρό κολοκάσι που είναι πλαϊνό, και αυτό είναι η γεύση του, είναι πάρα πολύ καλή. Στην πραγματικότητα όμως, όταν δεν το ξέρεις, τι κάνεις. Όσο αφορά τώρα τα ζώα, να ξέρετε ότι σε πολλά ζώα δεν είναι καραμπόκι. Εμείς συνεχίζουμε να τρώμε καραμπόκι. Άρα, αντιθέτως, εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να δίνουμε στα ζώα αυτά που τρώμε. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει κάτι που να είναι υποβαθμισμένο και επειδή είναι ζώο δεν καταλαβαίνει. Το ζώο είναι πολύ απλό. Νομίζω ότι όσοι από εσάς, ειδικά που έχουν ζώα στο σπίτι τους, δεν δείχνω κανένα, δεν υπονοώ κανένα. Θα δείτε ότι αν του δώσετε μια σαβούρα και ένα καλό, θα τρώνε μόνο το καλό. Αν του δώσεις μόνο τη σαβούρα και δεν έχει τίποτα άλλο, θα φάει και θα πεθάνει. Άρα είναι ακριβώς το ίδιο με τον άνθρωπο. Το χρησιμοποιεί μια τεχνική που χρησιμοποιούμε στις φυλακές. Αυτό είναι σέλινο. Αλλά το μέγεθος από αυτό το σέλινο που είναι ζεολυθικό, νομίζω ότι το λέει από μόνο του. Βλέπετε εδώ αυγά. Τα αυγά, όταν οι κότες σας είναι ζεολυθικές, δηλαδή τρώνε ζεόλυθο 2% μέσα στην τροφή τους,
Έχετε τα αυγά που έχουν αύξηση βάρος 7%. Για την αγελάδα δεν το είπα προηγουμένως, γιατί δεν το ρωτήσατε, να τέλος πόνο, λέω ότι δεν το προσέξατε. Στην 17% η αύξηση παραγωγής του γάλατος. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι γίνεται σε μία φάρμα, ας πούμε του τύπου Ευρωφάρμα και τα λοιπά, αυτά είναι τα μεγέθη. Για τα αυγά, μην νομίζετε ότι είναι μια λεπτομέρεια. Υπάρχουν φάρμα στη Θράκη που παράγουν 500.000 αυγά την ημέρα. Όχι το μήνα, την ημέρα. Άρα, μαρούλια. Τα λέτε τα μαρούλια. Για όσους ξέρουν λίγο από μαρούλια, θα σας πω κάτι πολύ απλό. Πολλές γυναίκες τρώνε μαρούλι ή διάφορα έτσι λαχανικά για να μην υπαχύνουν. Και αυτό δεν το λένε βέβαια, λένε ότι είναι υγιέστατο. Στην πραγματικότητα το μαρούλι είναι από τα χειρότερα. Γιατί το μαρούλι έχει μεγάλη επιφάνεια και ακόμα και η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπει στο μαρούλι να έχουμε βαρέα μέταλλα 5 φορές περισσότερα από αυτό που επιτρέπει στην ντομάτα. Άρα για τις γυναίκες, άμα θέλετε πραγματικά να μην παχύνετε, να τρώτε ντομάτες. Αλλιώς, άμα θέλετε σούκαλα μαρούλι, με έχετε όλο το πάνω, γιατί είναι ένα τεράστιο φίλτρο. Φανταστείτε, είναι τεράστια επιφάνεια. Πρέπει να φανταστείτε ότι αφυδατώνουμε το μαρούλι. Πόσο μπορεί να έχει. Αφυδατωμένο. Αυτό το πράγμα λοιπόν στην αφυδάτωση θα δείτε ότι επιτρέπουμε 0,5 αντί 0,1. Γιατί άμα επιτρέπαμε μόνο 0,1 όπως είναι η ντομάτα στο μαρούλι, είναι πολύ απλό, δεν θα πουλούσε κανένα μαρούλι. Άρα ο μόνος τρόπος να κατεβάσουμε είναι να βάζουμε ζώδια. Κουκιά. Πάρει για το λεύτερο. Εδώ είναι. Σέσκουλα. Μπράβο. Το μέγεθος, νομίζω ότι τα βλέπετε, το μέγεθος, εφαρμογές με κότες. Και τώρα θέλω να σας δείξω, εδώ είναι η καλαμπόκη, περιοχή Σέρες, και για το χαρί ο Γιάννης θα πω αναγέννηση, όχι Σέρες, στην αναγέννηση. Αυτό είναι μόνο η καλαμπόκη, μόνο η καλαμπόκη, μόνο η ζώη. Και τώρα νέα βίσα. Νέα βίσα, όπως ξέρετε, η νέα βίσα παράγει τα περίφημα σκόρδα. Άρα η Νέα Βίσα δεν είναι απλά ένα μικρό χωριό της Θράκης, είναι το 70% της παραγωγής της Ελλάδος. Η Νέα Βίσα φέτος δοκίμασε για πρώτη φορά ζεόλιθο στη μικρή σκλήδα, εκεί υπάρχουν δύο, μικρή και μεγάλη. Άρα την βλέπετε αυτή την πυγμή, θα είναι η ίδια μετά, καταλάβετε λίγο το μέγεθος. Αυτό που βλέπετε τώρα είναι η μικρή σκλήδα. Αυτό είναι το δικό μου χέρι, αυτό είναι το χέρι του Βαλάνδη. Βλέπετε. Και θυμάστε το σκόρδο που τρώτε. Αυτή είναι η μικρή. Η μικρή σκλήδα με ζεόλιθο είναι μεγαλύτερη από τη μεγάλη. Και να ξέρετε για όσους αναρωτούνται πώς μπορούμε να κάνουμε εξαγωγές και παραγωγή, άρα όταν οι Σουηδοί έμαθαν ότι κάνουμε σκόρδα με ζεόλιθο, είπαν εμείς θα αγοράσουμε αυτά. Η Σουηδία βέβαια εντελώς τυχαία γιατί η Κρόνστερ είναι αυτός που ανακάλυψε το ζώο. Το 1756. Άρα, αυτό σημαίνει ότι βλέπετε εδώ τη διαφορά. Για όσους ξέρουν λίγο από σκόρδο, να ξέρετε ότι όταν το καθαρίζετε από την πρώτη φλούδα που είναι σε επαφή με τη γη, πρέπει αυτό το εδώ να είναι πολύ λευκό. Εντάξει, αυτό το πράγμα. Γύρω τις ειδήσεις. Άμα δεν είναι λευκό, θέλει να πει ότι έχετε μύκητες. Αλλά όταν έχετε μύκητες, αρχίζει να κατρινίζει και εσείς μετά ως καταναλωτής έχετε αυτό το σκόρδο που ξαφνικά έχετε μερικά που είναι λίγο σάπια. Δηλαδή, όταν το ανοίγετε, έχει άρα. Αυτό άμα προσέξετε, σαπίζει από το κάτω, δεν σαπίζει από το πάνω και οφείλεται σε αυτό το γεγονός. Με τον ζεόλιθο, επειδή ο ζεόλιθος απορροφάει την υγρασία, δεν αφήνει τους μύκητες να αναπτυχθούν γύρω από το ριζικό σύστημα και γι' αυτό είναι πεντακάθαρο. Αυτό εδώ είναι όλο με ζεόλιθο. Για όσους μάλιστα αναρωτιούνται, είναι ζεόλιθος με μια τοπική μετακίνηση. Άρα, σε ροδιές, βλέπετε το ψέκασμα, πρέπει στο τέλος να έχουμε ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Με λιτζάνες ζεολιθικές, πώς να μην έχεις φόλαξη να κάνεις μουσακά με τέτοια πράγματα. Και για όσα δεν έχω πει και όσα σας ενδιαφέρουν, μπορείτε να μπείτε σε αυτή την ιστοσελίδα όπου μέσα έχουμε βάλει πτυχιακές, μεταπτυχιακές και διακριτικά που αφορούν το ζεόλιθο
σε τεχνικό επίπεδο, αλλά εδώ μπορείτε να τα βρείτε και μετά να κάνετε τις εφαρμογές. Απλώς να ξέρετε ότι τώρα δεν είμαστε πια σε ένα πλαίσιο πειραμάτων, είμαστε σε ένα πλαίσιο εφαρμογών. Για όσους ήταν ήδη σε μια διαλέξη το ζώο του μαζί μου, είδαν ότι τώρα έχουμε περισσότερες εικόνες, περισσότερες εφαρμογές και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τώρα οι άνθρωποι το βλέπουν. Άρα θα σας δώσω ένα άλλο πράγμα γιατί δεν έχω εικόνες ακόμα. Ο συνεταιρισμός σπαραγγιών στη Νέα Βίσσα έχει βάλει ζεόλιθο σε όλα τα σπαράγγια. Μιλάμε για εφαρμογή 70 τόνους. Τώρα μιλούσαμε για τους ελαιώνες. Σιγά σιγά οι συνεταιρισμοί καταλαβαίνουν ότι έχει μεγάλο όφελος να κάνουν αυτό το πράγμα, επειδή έχουμε εξοικονόμηση νερού, εξοικονόμηση λιπάσματος, αποφυγή από βαρέα φυτοφάρμακα και αύξηση παραγωγής. Και αυτό επιπλέον επιτρέπει σε ανθρώπους που ήταν οριακά, γιατί εμείς έχουμε επισκεφθεί και πολλά μοναστήρια που χρησιμοποιούν πλέον τώρα ζεόλιθο, όπως και στο Άγιον Όρος, με το παλιό ημερολόγιο βέβαια, για να μην μπερδευόμαστε. Ποια είναι, ότι το χρησιμοποιούν και βλέπουν μια τεράστια ανάπτυξη. Και αυτό που με αγγίζει, το βλέπω και σε μοναστήρια, όταν τους λέτε τον ζεόλιθο θα το βάλετε 3 χρόνια. 1, 2, 3. Αμέσως σας ρωτάει ο μοναχός ή ο πατέρας και μετά, του λες θα είναι εδώ για αιώνες. Μόλις ακούει αυτό, εντάξει. Σου λέει στάσου, εμείς, ως πατέρες, θα βάλουμε ένα προϊόν, θα το βάλουμε 3 χρόνια και το μοναστήρι θα το έχει για αιώνες. Αυτό είναι αν είμαστε στη βιολογική καριέρα. Αν είμαστε στη συμβατική καριέρα, ξαναβάζουμε ζεόλιθο μετά από 10 χρόνια. Αυτό σας δίνει λίγο πάνω κάτω το μέγεθος της ρήπανσης όταν κάνουμε μια κλασική συμβατική, αν θέλετε, καριέρα, η οποία αναγκαστικά μπαίνει σε αυτή τη διάσταση. Αλλά άμα είσαστε σε μια σχεδόν βιολογική, ας πούμε, ελεγχόμενη και λέτε μπορώ να καταφέρω να περάσω, ο ζεόλιθος θα σας βοηθήσει. Για τους άλλους που είναι σε σημεία συμβατική, ούτως ή άλλως θα έχουν μια εξοικονόμηση για διάφορα προϊόντα που θα βάλουν. Και το άλλο να θυμάστε ότι μπορούμε τον ζεόλιθο να τον συνδυάσουμε με τους ενεργούς μικροοργανισμούς και να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη απόδοση. Δηλαδή έχει απόλυτη συμβατότητα, άμα βάλετε ε1 και θα δείτε ότι ο συνδυασμός είναι όντως ακόμα πιο αποτελεσματικός από το απλό ζεόλιθο. Αυτό σε γενικές γραμμές, τώρα αν έχετε ερωτήσεις ή... ναι.